Γεια σου, Ελισμογγύλ Γκάμες, και σήμερα θα μιλήσουμε για την πιθανότητα που υπάρχει η Νάμι να φάει το Σόρου Σόρου Νομί, το οποίο είναι το φρούτο που έχει φάει Big Mom. Και επίσης θα μιλήσουμε και για το πόσο μπορεί να αναβαθμίσει τη δύναμή της όλο αυτό. Γενικά ήμουν ανάμεσα σε δύο βίντεο για να ανεβάσω σήμερα και είχα ανεβάσει ένα poll στο community του καναλιού, στο οποίο αποφασίσατε να ανεβάσω το βίντεο για την Νάμι. Όλοι ξέρουμε προφανώς γιατί έγινε αυτό. Και το δεύτερο ήταν ένα βίντεο για τον Ace και τον Shanks, το οποίο θα ανέβει κάποια στιγμή στο μέλλον. Επίσης, πριν ξεκινήσουμε, να πω ότι για να βγάλει νόημα όλο αυτό το βίντεο, θα κάνουμε την υπόθεση πως η Big Mom έχει πεθάνει τελικά μετά από την τεράστια έκρηξη του ηφαιστείου στο Wano. Οπότε, έχοντας αυτό στο μυαλό μας, ας ξεκινήσουμε με τη θεωρία. Πριν μπούμε στο βίντεο όμως, να σου θυμίσω ότι σε περίπτωση που σου αρέσει το βίντεο, να πατήσεις ένα like, γιατί αυτό βοηθάει πάρα πολύ το κανάλι μου αλλά και εμένα συνολικά. Όπως επίσης και σε περίπτωση που σου αρέσει το περιεχόμενο του καναλιού μου, μην ξεχάσεις να κάνεις μια εγγραφή, γιατί έτσι θα είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στον τεράστιο στόχο των 10.000 εγγραφών. Αυτά είχα να πω εγώ λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τη θεωρία. Ξεκινώντας λοιπόν, θα απαντήσουμε σε μια πολύ σημαντική ερώτηση. Γιατί η Νάμι μπορεί να χρειάζεται ένα φρούτο του διαβόλου? Για να είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας, η Νάμι αυτή τη στιγμή είναι ίσως το πιο αδύναμο μέλος του πληρώματος του Λούφι. Νομίζω ο μόνος που είναι κοντά σε δύναμη μαζί της είναι ο Ουσόπ. Προφανώς και η Νάμι με τις επιθέσεις κεραυνών και ανέμων που έχει είναι πάρα πολύ χρήσιμη στο να κερδίζει φόντερ χαρακτήρες, αλλά πιστεύω πως οι δυνάμεις της αυτή τη στιγμή είναι ικανές στο να κερδίσουν στην καλύτερη περίπτωση έναν αρκετά αδύναμο Vice Admiral. Το ξέρω πως σε μάχες ένας εναντίον ενός κέρδισε και την Καλύφα αλλά και τη Miss Double Finger, αλλά πιστεύω πως αυτό έγινε κυρίως επειδή και οι δύο αυτοί χαρακτήρες την υποτίμησαν από την αρχή της μάχης. Δεν πιστεύω πως έγινε τόσο επειδή η Νάμι ήταν πολύ δυνατότερη τους. Από το time skip των 2 χρόνων και μετά, η Νάμι δεν είχε κάποια πολύ μεγάλη μάχη ένας εναντίον ενός. Νομίζω πως το πιο κοντινό που είχε σε μια τέτοια μάχη ήταν αυτή που είδαμε στο Whole Cake Island ενάντια της Μπρουλέ. Αλλά ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, η Νάμι δυσκολεύτηκε πάρα πολύ για να την κερδίσει. Και μιλάμε τώρα για ένα χαρακτήρα όπως η Μπρουλέ, που μεταξύ μας δεν πιστεύω πως έχει και τεράστια διαφορά με κάποιον φόντερ χαρακτήρα. Άμα λοιπόν η Νάμι στο μέλλον χρειαστεί να αντιμετωπίσει κάποιον χαρακτήρα όπως η Καταρίνα Ντέβον ή ο Λαφίτ, γιατί πιστεύω πως ένας από αυτούς τους δύο θα είναι το αντίστοιχο matchup της ενάντια στους Blackbeard Pirates, αν και κλείνω πιο πολύ προς τον Λαφίτ, κυρίως γιατί είναι ο Navigator του πληρώματος, όπως και να έχει άμα φτάσει σε σημείο να αντιμετωπίσει έναν από αυτούς τους δύο, πιστεύω πως πραγματικά δεν θα έχει καμία ελπίδα. Πώς θα μπορούσε λοιπόν η Νάμι να γίνει δυνατότερη από ό,τι είναι τώρα? Ο πρώτος και ο πιο ξεκάθαρος τρόπος είναι το χάκι προφανώς. Αλλά για να φτάσει σε σημείο κάποιος να μπορεί να χρησιμοποιήσει χάκι, θα πρέπει να εξασκηθεί για πάρα πολύ καιρό. Όπως είδαμε και τον Ουσόπ να κάνει όταν ξεκλείδωσε το Observation Χάκι. Ο Ουσόπ είναι ένας χαρακτήρας που έχει εξασκηθεί πάρα πολύ στη μάχη και είναι λογικό κάποια στιγμή να ξεκλείδωνε αυτό το χάκι, ενώ σε αντίθεση η Νάμι δεν μπορώ να πω πως εξασκείται και πάρα πολύ στη μάχη. Οπότε σε περίπτωση που στη συνέχεια της ιστορίας δεν έχουμε κάποιο time skip, που πιστεύω πως δεν θα έχουμε ούτως ή άλλως, δεν νομίζω πως η Νάμι θα είναι ένα από τα μέλη του πληρώματος του Λούφι που θα μάθουν κάποια μορφή χάκι στο μέλλον. Ο δεύτερος τρόπος λοιπόν για να γίνει πιο δυνατή η Νάμι είναι να φάει κάποιο φρούτο του διαβόλου. Πιστεύω πως θα της τέριαζε πάρα πολύ ένα φρούτο το οποίο έχει να κάνει με τον καιρό, ας πούμε, όπως για παράδειγμα το πρώην φρούτο της Μονέτ, το Yuki Yuki Nomi δηλαδή, το οποίο της έδινε τις ιδιότητες του χιονιού. Οπότε θα έκλεινα πιο πολύ σε ένα παραμύσια φρούτο το οποίο έχει να κάνει με τον καιρό, ας πούμε, ή σε κάποιο λόγια που θα μπορούσε να έχει σχέση με τον άνεμο. Αν και πιστεύω ότι θα τη τέριαζε ένα τέτοιο φρούτο, πιστεύω πως ο Όντα δεν θα ακολουθήσει αυτό το μονοπάτι. Κυρίως κιόλας γιατί δεν έχουμε γνωρίσει κάποιο χαρακτήρα ο οποίος έχει φάει κάποιο τέτοιο φρούτο, πέρα από την πιθανότητα που υπάρχει να έχει φάει ο Dragon κάποιο τέτοιο φρούτο, καθώς προφανώς δεν πιστεύω πως το φρούτο του θα μπορούσε να καταλήξει κάπως στα χέρια της Νάμι, και πιστεύω πως είναι πολύ δύσκολο να γνωρίσουμε τώρα για κάποιον άλλον χαρακτήρα ο οποίος θα έχει φάει κάποιο τέτοιο φρούτο. Κυρίως κιόλας επειδή σιγά σιγά μπαίνουμε στο τελευταίο σάγκα της ιστορίας και νομίζω πως η Νάμι δεν θα έχει όσο χρόνο θα χρειάζεται και για να γνωρίσει ένα τέτοιον χαρακτήρα, αλλά και για να καταλήξει να του πάρει το φρούτο. Και μην ξεχνάμε κιόλας πόσο φιλοχρήματη είναι η Νάμι, καθώς πιστεύω ότι σε περίπτωση που έβρισκε κάποιο τέτοιο φρούτο, θα προτιμούσε να το πουλήσει και να πάρει τα χρήματα, παρά να χάσει την ικανότητά του να κολυμπάει. Οπότε πιστεύω πως ο μόνος τρόπος που υπάρχει έτσι ώστε η Νάμι να φάει κάποιο φρούτο του διαβόλου, είναι είτε κάποια περίπτωση που την αναγκάζουν να φάει κάποιο φρούτο, είτε κάποια περίπτωση στην οποία θα διαλέξει η ίδια να κληρονομήσει, ας πούμε, τη δύναμη κάποιου άλλου. Στην περίπτωση λοιπόν του Σούρου Σούρου Νομί, του φρούτου που έχει φάει Big Mom δηλαδή, πιστεύω πως υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα η Νάμι να διάλεγε να φάει αυτό το φρούτο, κυρίως κιόλας γιατί δεν ξέρουμε τι θα απογίνει ο Ζους σε περίπτωση που όντως έχει πεθάνει Big Mom, καθώς πιστεύω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα ο Ζους να πεθάνει εφόσον η Big Mom δεν θα ζει πια. Άρα έτσι κιόλας η Νάμι, εφόσον θα έχει δεθεί μαζί του, θα μπορούσε να κάνει τη θυσία, ας πούμε, και να φάει αυτό το φρούτο για να αναγεννήσει τον Ζους. Πιστεύω πως ένα τέτοιο σενάριο θα ήταν πολύ καλή αφορμή για να κάνει ένα πολύ μεγάλο power up η Νάμι, και το σημαντικό κιόλας είναι ότι σε περίπτωση που κάποιος φάει ένα
ένα φρούτο, δεν χρειάζεται τόσο πολύ εξάσκηση όσο χρειάζεται το χάκι για να μάθει κάποιος να το χρησιμοποιεί, οπότε έτσι κιόλας θα γίνει πολύ πιο δυνατή σε μικρό χρονικό διάστημα. Προφανώς το να φάει ένα φρούτο του διαβόλου εννοείται πως δεν είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να έχει Νάμι κάποιο power-up, αλλά εφόσον ο Όντα δεν μας έχει δώσει κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο για κάποιον άλλο τρόπο, αποφάσισα να επικεντρωθώ πιο πολύ σε αυτό, σε αυτή τη θεωρία. Θα μπορούσε λοιπόν το Σόρου Νομί να κάνει την Νάμι ένα πολύ σπασμένο χαρακτήρα? Θα ήθελα να απαντήσω λίγο σε αυτή την ερώτηση, γιατί ένα αρκετά μεγάλο μέρος του community βλέπει πιο πολύ την Νάμι σαν έναν χαρακτήρα ο οποίος προσφέρει κυρίως fan service, και πιστεύω πως γι' αυτό το λόγο πολλοί κόσμος μπορεί να τριγκαριστεί. Τι κάνει λοιπόν την Big Mom τόσο σπασμένο χαρακτήρα? Πιστεύω πως το φρούτο της προφανώς και δεν είναι ο μόνος λόγος που η Big Mom είναι τόσο δυνατή, και θα εξηγήσω αμέσως γιατί. Ξέρουμε λοιπόν ότι η μεγάλη μαμά στην ηλικία των μόλις 5 ετών κατέστρεψε ένα ολόκληρο χωριό γιγάντων. Αυτό το χωριό μάλιστα είχε πάρα πολύ δυνατούς μαχητές. Σε μία μόνο έξαψη την είδαμε να τους καταστρέφει όλους χωρίς καν να προσπαθεί πραγματικά. Μέσα σε όλη αυτή τη μεγάλη μάχη, όλοι αυτοί οι γίγαντες που την πολεμούσαν, που θεωρούνται ότι είναι πιο δυνατοί μαχητές, δεν μπόρεσαν καν να την γρατζουνίσουν. Και μην ξεχνάμε ότι τα έκανε όλα αυτά χωρίς καν να έχει φάει το φρούτο της ακόμα. Προκάλεσε πραγματικό τρόμο εξαιτίας της απίστευτης δύναμης και αντοχής της, και μην ξεχνάμε κιόλας ότι χρειάστηκαν δύο από τους πιο δυνατούς Supernovas για να καταφέρουν να την κερδίσουν. Είναι πραγματικά ένας πολύ σπασμένος χαρακτήρας, ακόμα και χωρίς το φρούτο της. Το μόνο που κάνει το Σόρου Νομί είναι το να πηγαίνει το πόσο σπασμένος χαρακτήρας είναι σε ακόμα μεγαλύτερο επίπεδο, καθώς προφανώς της δίνει πολύ χρήσιμες ιδιότητες. Σε περίπτωση λοιπόν που το Σόρου Νομί καταλήξει σε έναν άλλον χαρακτήρα, προφανώς και θα τον κάνει πολύ πιο δυνατό, αλλά σίγουρα δεν θα τον κάνει σπασμένο. Για να δώσω κιόλας ένα παράδειγμα σε αυτή τη σκέψη, θα ήθελα λίγο να σας θυμίσω πώς λειτουργεί ακριβώς το Σόρου Νομί. Μπορώ να πω πως μοιάζει αρκετά με το φρούτο της Boa Hancock, καθώς για να λειτουργήσει η βασική του δύναμη, πρέπει να κάνεις τον αντίπαλό σου να φτάσει σε ένα πολύ συγκεκριμένο ψυχολογικό επίπεδο. Στην περίπτωση της Hancock, πρέπει να κερδίσεις τον αντίπαλό σου με την εξωτερική σου εμφάνιση, ας πούμε, κάπως έτσι λειτουργεί και το Σόρου Νομί. Σε περίπτωση που ο χρήστης του δεν μπορεί να προκαλέσει τον τρόμο στον αντίπαλό του, δεν θα μπορέσει κιόλας να του κλέψει την ψυχή. Αυτός ήταν και ο λόγος κιόλας που η Big Mom δεν μπορούσε να κλέψει την ψυχή του Τζίμπε όταν εκείνος της είπε ότι θέλει να αποχωρήσει από το πληρωμά της. Άρα, σε περίπτωση που ο κάτοχος του Σόρου Νομί δεν μπορεί να προκαλέσει τον τρόμο στον αντίπαλό του, δεν θα μπορέσει κιόλας να χρησιμοποιήσει τις ιδιότητες αυτού του φρούτου στο τερματισμένο potential που έχει. Κάπως έτσι κιόλας την πάτησε και η Caramel. Προφανώς και ήταν ένας πάρα πολύ δυνατός χαρακτήρας, καθώς κατάφερε να σταματήσει και τη φωτιά από το να καταστρέψει όλο το χωριό, δημιουργώντας την Πανδώρα, αλλά προφανώς η Caramel δεν ήταν ένας σπασμένος χαρακτήρας, καθώς δεν μπορούσε να προκαλέσει τον τρόμο σε κανέναν. Ας το σκεφτούμε λίγο αυτό στην περίπτωση της Νάμι λοιπόν. Θα μπορούσε η Νάμι να προκαλέσει τον τρόμο στους αντιπάλους της? Προφανώς και η Νάμι πολλές φορές γίνεται τρομακτική, αλλά πιστεύω ότι σε περίπτωση μιας πολύ σοβαρής μάχης, η Νάμι δεν θα μπορέσει να προκαλέσει τρόμο στον αντιπαλό της. Γι' αυτό κιόλας πιστεύω ότι σε περίπτωση που η Νάμι φάει το Σόρου Νομί, σίγουρα θα είναι ένας πολύ δυνατός χαρακτήρας, αλλά αυτό δεν θα την κάνει όσο σπασμένη ήταν η Big Mom. Υπάρχει μήπως κάποιο είδους foreshadowing σε όλο αυτό από τον Όντα? Σίγουρα δεν υπάρχει κάποια σαφής ένδειξη ότι η Νάμι θα φάει αυτό το φρούτο, αλλά πιστεύω πως ο Όντα μας έχει πετάξει κάποια μικρά στοιχεία στο ότι η Νάμι χρησιμοποιεί το Σόρου Νομί προς δικό της όφελος. Ένα από αυτά τα στοιχεία είναι ότι έχουμε δει την Νάμι να χειρίζεται τα homies. Μέχρι στιγμής λοιπόν στην ιστορία, ο μόνος χαρακτήρας που έχουμε δει να μπορεί να χειρίζεται τα homies ήταν η ίδια η Big Mom, και η μόνη εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα ήταν η ίδια η Νάμι. Την είδαμε μάλιστα να διατάζει τα homies να επιτεθούν στα ίδια τα παιδιά της Big Mom, όπως την είδαμε να κάνει ενάντια στον Cracker και στην Brûlée. Προφανώς βέβαια για να καταφέρει να το κάνει όλο αυτό, χρησιμοποιούσε το Vivre Card της Big Mom, το οποίο είχε ένα κομμάτι από την ψυχή της, και γι' αυτό κιόλας ήταν υπάκουα τα homies, αλλά όλο αυτό το σκηνικό θα μπορούσε ίσως να ήταν κάποιο μικρό foreshadowing στο ότι η Νάμι θα μπορούσε να έχει τα δικά της homies στο μέλλον. Άλλο ένα κοινό χαρακτηριστικό που έχουν μεταξύ τους είναι το ότι η Big Mom χρησιμοποιούσε δυνάμεις οι οποίες ήταν βασισμένες στον καιρό, και προφανώς ξέρουμε πως η βάση της δύναμης της Νάμι έχει να κάνει εξίσου με τα καιρικά φαινόμενα. Όσο δυναμώνουν αυτές οι ικανότητες, τόσο δυναμώνει και η ίδια η Νάμι. Μέχρι στιγμής στο One Piece λοιπόν, μέσα σε όλους αυτούς τους χαρακτήρες που έχουμε γνωρίσει, αυτός με την πιο ισχυρή ικανότητα χρήσης των καιρικών φαινομένων ήταν η ίδια η Big Mom. Οπότε, έχοντας αυτά τα γεγονότα στο μυαλό μας, πιστεύω πως σε περίπτωση που η Νάμι χρειαστεί να πάρει τον τίτλο του χαρακτήρα με τις πιο δυνατές ιδιότητες, οι οποίες βασίζονται στα καιρικά φαινόμενα, θα πρέπει κάπως να καταφέρει να χρησιμοποιήσει τις αντίστοιχες ικανότητες της Big Mom. Μην ξεχνάμε κιόλας ότι οι Straw Hats πιάσανε τον Zeus
και τον ανάγκασαν να γίνει ο υπηρέτης της Νάμι. Τον είδαμε να ζει μέσα στο όπλο της, μέχρι που η μεγάλη μαμά κατάφερε να τον πάρει πίσω, όπως είδαμε να γίνεται στο Wano. Βέβαια, λίγο αργότερα, ο Ζους επέστρεψε πίσω στην Νάμι για τα καλά, καθώς μπορεί να έχασε το παλιό του σώμα από τα αδέρφια του, αλλά πλέον συνεχίζει να ζει μέσα στο όπλο της Νάμι. Όπως είπα λοιπόν, πιστεύω ότι σε περίπτωση που πεθάνει η Big Mom στο μέλλον, κάτι που δεν είναι καθόλου απίθανο να γίνει στην Elbaf, το οποίο λογικά θα είναι και το επόμενο νησί, το οποίο θα επισκεφτούν οι Straw Hats, θα μπορούσε λοιπόν σε αυτό το νησί, το οποίο ξέρουμε ότι είναι και βασισμένο στους γίγαντες, να πεθάνει κάποια στιγμή η Big Mom και έτσι μαζί της κιόλας να εξαφανιστεί και ο Ζους, και αργότερα η Νάμι κάπως να φάει το φρούτο της, το οποίο θα έχει εμφανιστεί σε κάποιο κοντινό φρούτο, και έτσι η Νάμι να πάρει αυτή τη δύσκολη απόφαση για να φέρει το φίλο της τον Ζους πίσω στη ζωή. Έχοντας πει όλα αυτά λοιπόν, πόσο δυνατή θα μπορούσε να γίνει η Νάμι αφού έτρωγε το Σόρου Σόρου Νομί. Νομίζω πως το πιο σημαντικό bonus σε αυτή την καινούρια δύναμη που θα έχει θα φαίνεται στις μάχες οι οποίες γίνονται μέσα στη θάλασσα. Και συγκεκριμένα αναφέρομαι στις μάχες πλοίο εναντίον πλοίο. Ένα καλό παράδειγμα σε αυτό που λέω είναι μια παρόμοια μάχη που είχαμε δει ανάμεσα στον Ρότζερ και στον Σίκι. Καθώς ο Ρότζερ εκμεταλλεύτηκε τα πολύ άσχημα καιρικά φαινόμενα και κάπως έτσι κατάφερε να κερδίσει αυτή την πολύ δύσκολη μάχη ενάντια στο Σίκι. Ακόμα και σε μια μάχη ένας εναντίον ενός, η Νάμι θα μπορεί να δημιουργεί homies τα οποία θα πολεμάνε για εκείνη. Θα μπορεί ακόμα και να κλέβει ψυχές από αντιπάλους της σε περίπτωση που καταφέρει να τους τρομάξει και κάπως έτσι θα μπορεί να έχει ακόμα περισσότερα homies για ενδεχόμενες μελλοντικές μάχες. Αυτά είχα λοιπόν εγώ να πω για την Νάμι και το πιθανό power-up που θα έχει σε περίπτωση που φάει το Σόρου Σόρου Νομί. Σίγουρα περιμένω να δω στα σχόλια και τις δικές σας ιδέες όσον αφορά κάποιο πιθανό power-up για την Νάμι. Και κάπου εδώ να πω ότι άμα σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσετε και τα επόμενα. Και εμείς θα τα πούμε σε κάποιο άλλο. Γεια σας!